Της Ένωσης Υπηρωτών Παλαιού Φαλήρου Νέας Μύρνης η Τιτάνη σας καλωσορίζουμε. Καλώς ανταμωθήκαμε. Σας καλωσορίζουμε και φέτος στην εκδήλωσή μας στα πλαίσια των Ιωνικών Γιορτών του Δήμου της Νέας Μύρνης. Η παρουσία σας μας γεμίζει όλους χαρά, μα μας δίνει και δύναμη για να συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε θερμά όλα τα μέλη και τους φίλους της Ένωσης Υπηρωτών. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο της Νέας Μύρνης για τη δυνατότητα που μας δίνει κάθε χρόνο να πλησιώνουμε τις Ιωνικές Γιορτές. Ο Σύλλογος Ένωση Υπηρωτών Παλαιού Φαλήρου ιδρύθηκε πριν 18 χρόνια. Από τότε μέχρι σήμερα αλλάξανε πάρα πολλά πράγματα. Αλλάξανε τα μέλη, αλλάξαν τα διοικητικά. Ένα παραμένει όμως, η αγάπη μας για την Ήπειρο. Κάθε χρόνο η Τιτάνη λοιπόν είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό τη διάσωση και τη διατήρηση και τη συνέχιση της μουσικοχορευτικής μας κληρονομιάς, των παραδοσιακών ακουσμάτων, εθήμων της πατρίδας μας. Έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις, έχει αναβιώσει πάρα πολλά επαγγέλματα παραδοσιακά, θεατρικά έργα, πάντα με στόχο να μας θυμίζει τα έθιμα και τις παραδόσεις της πατρίδας μας, όπως ο Μαχαλάς της Γιαννούλας, τα παραδοσιακά επαγγέλματα και παραδοσιακά παιχνίδια. Διαθέτει μία αρκετά καλή συλλογή από παραδοσιακές φορεσιές. Καμαρώνουμε γι' αυτό και ελπίζουμε με τη στήριξή σας να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε. Λειτουργούμε δύο χορευτικές ομάδες. Τις παιδικές που γίνονται κάθε Σάββατο 10 με 11 και των μεγάλων που γίνονται κάθε Πέμπτη 7 με 9.30. Θεατρική ομάδα και επίσης αυτό που μας ενώνει περισσότερο είναι η αγάπη μεταξύ των μελών, τα γλέντια και τις εκδηλώσεις που κάνουμε μέσα στο χώρο μας όπου βρίσκεται Αγνώστων Μαρτύρων 66 στο Δήμο της Νέας Μύρνης. Και πάνω απ' όλα θέλουμε ακόμη την αγάπη σας και τη στήριξή σας για να μπορούμε να συνεχίζουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Κοντά μας βρίσκεται ο αντιπρόεδρος της Πανεπιρωτικής, κύριος Κονής. Και επειδή πριν 18 χρόνια δεν φορούσα γυαλιά προσβιοποίησης, αλλά τώρα φοράω, ο πρόεδρος του πολιτιστικού οργανισμού, κύριος Χατζατουριάν, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου της Νέας Μύρνης, κύριος Καλογρίδης, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, κύριος Γιατζίδης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Δημάκης, από την Ένωση Κριτών Νέας Μύρνης, ο Πρόεδρος και Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Περιθωράκης, από την Ένωση Κριτών Παλαιού Φαλήρου, η Αντιπρόεδρος, κυρία Αθανασούλα Μαρία, από την Ένωση Ποντίων Νέας Μύρνης, η Πρόεδρος κυρία Χρυσοχοίδου και ο Ταμείας κύριος Χαραλαμπίδης, ο Αντιδήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και πατριώτης μας κύριος Δούμας, η Αντιδήμαρχος κυρία Νόρα Γαλανοπούλου και πατριώτησά μας, ο κέφαρφος Νίν και Αΐν, από το Σύλλογο Αθηνά η Αντιπρόεδρος κυρία Περέα και το Διοικητικό, η Πρόεδρος των Αδελφοτήτων Δεσποτικού Ιωαννίνων, κύριος Κακαϊδής, ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού, κύριος Πιχλιβίδας, ο Πρόεδρος της Εθνικής Στέγης, κύριος Τσάπης. Επίσης, ο Δημοτικός Σύμβουλος, κύριος Αθανασίου, από την Ένωση Υπηρωτών το Κούγκι, η Λίλιαν Παπαδοπούλου Πρόεδρος και το Διοικητικό. Από τη Μουργκάνα, η κυρία Ζωή, από την Ομοσπονδία Μουργκάνας, που είναι η μεγαλύτερη Ομοσπονδία Υπηρωτών,
η κυρία Ζωή Δρούγκα. Από τους εθελοντές Νέας Μύρνης, η κυρία Καλογρίδη. Από το Σύλλογο Υπηρωτών Αργυρούπολης, κύριος Κοτσαντής. Ο κύριος Γιακόπουλος Κώστας, έφορος δημοσίων σχέσεων από την Πανεπιρωτική. Ο κύριος Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, ταμείας από την Πανεπιρωτική. Ο κύριος Τζαγρίδης Χριστόφιας, αναπληρωτής ταμείας. Η κυρία Αρετή Αράπη, έπρεπε να γίνεται γιατρός, κύριε Κονή. Και κυρία Αράπη, ο κύριος Βεζούκης και η πρόεδρος... Α, το είπαμε. Βαζούκη. Λοιπόν, από το Παλαιό Φάληρο, η Δημοτική Σύμβουλος, κυρία Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος Βενζινοπολών Αττικής. Από την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Παιδείας, η γραμματέας κυρία Μέρη Φωτίου. Η κυρία Σούλα Αρσενίδου, πρώην γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου Παλαιού Φαλήρου και φανατική φίλη των Υπηρωτών. Επίσης, είναι ιδιαίτερη τιμή για μας απόψε, γιατί κοντά μας βρίσκεται η κόρη, ο εγγονός και η σύζυγος του πρώτου Προέδρου που ιδρύθηκε ο Σύλλογος Ένωση Υπηρωτών, η Τιτάνη, η οικογένεια Στεργίου. Είναι η Άννα Στεργίου, η οποία πριν από λίγες μέρες παρουσίασε το Φύσιμα του Θεού, το βιβλίο της «Το Φύσιμα του Θεού», αφιέρωμα στον Τάσο Χαλκιά, από τις εκδόσεις Σιδέρη, δημοσιογράφος στην Ελευθεροτυπία.
καλέσουμε κοντά μας την πρόεδρο της Ένωσης Υπηρωτών Παλαιού Φαλήρου Νέας Σμύρνης, κυρία Κλέρη Δελιγιάννη. Καλώς ανταμωθήκαμε, φίλοι και αγαπημένοι. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας και σας υποσχόμαστε να σας ανταμείψουμε που επιλέξατε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το φθινοπορεινό δειλινό. Η παρουσία σας μας δίνει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε έναν αγώνα άνισο. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα της εποχής περνούν σαν οδοστρωτήρας πάνω από κάθε κίνηση διατήρησης του πολιτισμού και της παράδοσης. Εμείς όμως, και από ό,τι βλέπω είμαστε πολλοί, θα συνεχίσουμε να κυνηγάμε το όνειρο. Επειδή στα δύσκολα οι λαοί κρατιούνται από την ψυχή τους, εμείς οι υπηρώτες, που ξέρουμε καλά να αντέχουμε στα δύσκολα, στέλνουμε μηνύματα πολιτιστικής αντίστασης μέσα από την παράδοση, που είναι η αστήρευτη πηγή της μεγάλης δύναμης του λαού μας. Η αντίσταση, όπως την υπαγορεύει η ιστορία και ο πολιτισμός μας, θέλει δύναμη, θέλει λεβεντιά, θέλει φιλότιμο, θέλει έμπνευση και δημιουργικότητα. Μα πάνω απ' όλα, θέλει ενότητα και αλληλεγγύη. Σήμερα σκεφτήκαμε να αναβιώσουμε τα υπηρώτικα πανηγύρια, τα ανταμώματα, ντόπιων και ξενιτεμένων. Τα πανηγύρια μας, οι χοροί, τα δημοτικά μας τραγούδια είναι σίγουρα και παραμένουν μια τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Δεν υπάρχει χωριό της Ελλάδας που να μην έχει κάποιο πανηγύρι. Ιδίως το καλοκαίρι βροντάνε τα όργανα σε όλες τις γωνιές της, ακόμα και στις πιο απόμακρες. Η Ήπειρος είναι το γεωγραφικό διαμέρισμα όπου τα πανηγύρια και οι χοροί κρατούν ακόμα καλά ή τουλάχιστον δεν έχουν αλλοιωθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Οι περισσότεροι πυρώτες αναγκάστηκαν να ξενιτευθούν από πολύ νωρίς και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια υπέρμετρη αγάπη και νοσταλγία για την πατρίδα τους. Τα πανηγύρια αποτελούν μια πρώτη τάξη ευκαιρία και αφορμή για μια έστω λιγοήμερη επιστροφή στην πατρίδα. Ας δούμε όμως πώς ήταν τα πανηγύρια άλλοτε και πώς είναι τώρα. Όπως ξέρετε, τίποτα πια δεν είναι ίδιο. Όλο το χωριό, γυναίκες και άντρες και παιδιά με τα καλά τους φορεμένα, στην πλατεία του χωριού για το πανηγύρι και το διπλοκάγκελο. Οι οργανοπαίχτες καθισμένοι σταυροπόδι κάτω από τον τεράστιο πλάτανο. Δύσκολη δουλειά τους, μιας και θα έπαιζαν ακατάπαυστα τρία μερόνυχτα. Είναι κοινά αποδεκτό ότι τα πανηγύρια σήμερα έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό και θρησκευτικό χαρακτήρα, αλλά και το χαρακτήρα του νυφοπάζαρου που είχαν παλιότερα. Αγόρια και κορίτσια ζούσαν για τον ερχομό του πανηγυριού, που ήταν το γεγονός της χρονιάς. Περίμεναν πώς και πώς να φορέσουν τα καλά τους, να ειδωθούν, να ανταλλάξουν κρυφές ματιές, να ερωτευτούν, να χορέψουν, να διασκεδάσουν. Μια φορά το χρόνο είχαν αυτή τη δυνατότητα. Μεγάλη δυστυχία για κάποιον να λείπει από το πανηγύρι του χωριού του. Τον πήραν τον κολλιό και έχω μια τέτοια λύπη. Θα είναι όλοι εδώ του αελιός και μόνο αυτός θα λείπει, λέει πικραμένη μάνα για τον ξενιτεμένο γιο της, που έφυγε με τα μπουλούκια των μαστόρων εκείνης της εποχής και θα λείπει από το πανηγύρι του χωριού. Είδαμε σε ένα εξαίσιο ποίημα του Γιώργου Κοτσιούλα. Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Οι ευκαιρίες για διασκέδαση είναι πλέον καθημερινές και δεν περιμένει κάποιος το πανηγύρι για να γλεντήσει. Σε πείσμα όμως των χρόνων, τα πανηγύρια αντέχουν και αντέχουν καλά, κρατώντας το χαρακτήρα πλέον του ανταμώματος μεταξύ φίλων, συγγενών, συγχωριανών. Σαν ένα προγραμματισμένο και προκαθορισμένο ραντεβού μια φορά το χρόνο.
που συμβάλλει στην επανένωση και στη διατήρηση των κοινών δεσμών των μελών της κοινότητας. Βέβαια, η λέλαπα του χρόνου και του καταναλωτισμού έβαλε και εδώ το δαχτυλάκι της. Συχνά έχουμε δυστυχώς ένα καλωστημένο σόου χολιγουδιανού τύπου σε κάποια κατάμεστη από πλαστικές καρέκλες πλατεία κάποιου χωριού, με οργανοπαίκτες αμφιβόλου ποιότητας, με χορευτές βγαλμένους από musical να λάμπουν στις στολές τους, που καμιά σχέση δεν έχουν με τις αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές. Και οι σημερινοί χοροί που παρουσιάζονται σαν μεστημένα βήματα, με ακροβατικά, με κολοτούμπες, σαν γυμναστικές επιδείξεις. Ποια μπορεί να είναι η σχέση τους με το τσάμικο των προγόνων μας? Οι παραδοσιακοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι, οι κλεφταρματολοί με τη βαριά φουστανέλα τους, δεν είχαν την πολυτέλεια για ακροβατικά και φιγούρες. Ο χορός τους ήταν απλός, ατόφιος, πηγαίος, όπως και η ίδια τους η ζωή. Ήταν αυτοσχεδιασμός, ανεπιτίδευτος, ανάλογα με τη διάθεσή τους. Πόσοι από τους χιλιάδες σημερινούς οργανοπαίχτες που κατακλείζουν κάθε καλοκαίρι τις πλατείες μπορούν να βγάλουν πέρα ένα παραδοσιακό με όλη τη σημασία υπηρώτικο πανηγύρι, με σκοπούς που απαιτούν δεξιοτεχνία και μεγάλες αντοχές? Να θυμηθούμε τι είπε κάποτε ο Μπαρμπατάσος Χαλκιάς, ο θρύλος του Κλαρίνου, σε κάποια από τις λίγες συνεντεύξεις του. Όταν πια είχα γεράσει, δεν άντεχαν τα πνεμόνια μου να βγάλω πέρα τα δικά μας πανηγύρια τα υπηρώτικα. Πήγαινα σε πανηγύρια σε άλλες περιοχές. Εκεί τα πράγματα ήταν πιο εύκολα. Υπάρχει όμως ελπίδα. Υπάρχουν αρκετοί σήμερα οργανοπαίχτες, κυρίως κλαριτζίδες, απόγονοι περισσότεροι παλιότερων μουσικών οικογενειών, Χαλκιάδες, Σουκέι, Καρακοστέι, Δάμος, Καψάλης, Πετρολούχας, που σέβονται το δημοτικό παραδοσιακό τραγούδι. Και για να επανέλθω στα πανηγύρια, οι ομορφότερες στιγμές τους παραμένουν εκείνες κοντά στο ξημέρωμα, όπου οι οργανοπαίκτες παίζουν για αυτούς και για τους λίγους μερακλίδες. Οι παραγγελιές διαλεκτές, τα ξύμια και σόλα, μερακλίδικοι χοροί, αυτοσχεδιασμοί χορευτών και μουσικών, το κλαρίνο στα αυτή. Εκεί θέλουμε να σας μεταφέρουμε. Ας αφήσουμε μισάνοιχτο το παραθύρι από τον Οντά για να μας ζαλίσει η μυρωδιά της Μέντας και της Ρίγανης, και ας ταξιδέψουμε στις ομορφιές και την παράδοση της Ηπείρου. Αφήστε μας να σας πάρουμε μαζί μας αυτό το ταξίδι και να ζεστάνουμε την καρδιά σας με τον παραπονιάρικο ήχο του κλαρίνου. Αν είστε ηπειρώτες, σίγουρα θα σας κλέψουμε ένα δάκρυ νοσταλγίας και θύμησης. Αλλά κι αν δεν είστε, θα προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την καρδιά σας συναισθήματα. Ευχαριστώ.
Καλούμε κοντά μας τον Αντιπρόεδρο της Πανυπηρωτικής, κύριο Κονή. Ευχαριστώ. Οι πυρώτησες και οι πυρώτες, φίλες και φίλοι της Υπήρου, ευόδωσε η ψυχούλα μας με αυτά που ακούσαμε από την Πρόεδρο. Αγαπητή Πρόεδρος, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Υπηρωτών Νέας Σμύρνης, παλιού Φαλήρου, Τιτάνη. Όλα καλά τα είπε ο Πρόεδρος, εγώ όμως θα σας φέρω στην πραγματικότητα, η οποία δυστυχώς δεν είναι όπως εμείς θα επιθυμούσαμε ως αποδημικό υπηρετικό κίνημα. Είπε προηγουμένως η κυρία Καφούρου, Κόνστα την ξέρω εγώ, από την οικογένεια Κόνστα, μουσικών οικογένεια, από τα Άνω Βλάντα, Άνω Δεσποτικά, Πρέβεζας. Η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για μας, γιατί δυστυχώς είμαστε μη κυβερνητικοί, είμαστε οργανώσεις οι οποίες προωθούμε τον πολιτισμό και την παράδοση, είμαστε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και η πολιτεία μας αντιμετωπίζει σαν μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και παρουσιάζει το φαινόμενο σήμερα να μας φωνάζουν οι διάφορες αρχές για μια εφημεριδούλα που βγάζουν κάποιοι σύλλογοι να μας αντιμετωπίζουν σαν επιχειρηματίες. Πρόσφατα την άνοιξη με ένα νόμο που πέρασε από τη Βουλή των Ελλήνων μας αντιμετωπίζουν πλέον ως οργανώσεις οι οποίες προσπαθούμε να έχουμε ωφέλη από το έργο και την προσφορά που κάνουμε. Δηλαδή οργανώσεις που στην ουσία στηρίζονται στο 2 ευρώ και στο 5 ευρώ των δικών σας εισφορών, χωρίς καμία επιχορηγία, χωρίς καμία βοήθεια την πολιτεία. Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι δήμαρχοι οι οποίοι καλύπτουν κάποια έξοδα. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πάρα πολλοί σύλλογοι να κλείσουν. Βέβαια, εμείς κάναμε τις αναγκαίες παρεμβάσεις, είδαμε υπουργούς και πρόσφατα είδαμε τον κύριο Ντασούλα, τον Υπουργό Πολιτισμού, μας αντιμετώπισε θετικά, υποσχέθηκε. Αλλά θέλουμε να είστε δίπλα σας και κύριε Δήμαρχε, αν χρειαστεί, θα ζητήσουμε και τη συμπαράστασή σας. Στηρίζουν θερμοπύλες της παράδοσης οι σύλλογοι αυτοί και ο Σύλλογος Υπηρετών, τα είπε προηγουμένως η κυρία Καφούρου, προσφέρουν από το υστέρημα των μελών της πολιτισμό, παράδοση. Θέλουμε και απαιτούμε από την ελληνική πολιτεία να μας αντιμετωπίζει έτσι όπως πρέπει. Και σε μια περίοδο μάλιστα που ο πολιτισμός δέχεται επίθεση εκτός από την οικονομική παγκοσμιοποίηση την οποία εισπράττουμε όλοι στην καθημερινότητά μας, έχουμε και την πολιτισμική παγκοσμιοποίηση, τα είπε η κυρία Πρόεδρος. Εμείς απαιτούμε η πολιτεία να μας αντιμετωπίζει βάσει αυτό που προσφέρουμε. Να μην κουράζω, να είστε καλά, καλό φθινόπωρο και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ όσοι είμαστε φέτος και περισσότεροι. Και συγχαρητήρια στο Σύλλογο για το τεράστιο έργο που κάνει. Στηρίζει τα Ρημιμπούλης, όπως είπα. Και Πρόεδρε, μπορεί να μην είσαι άντρας, έχω να σου πω όμως ότι σου αξίζουν τα άρματα και σε εσένα και στους άξιους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ. Κοντά μας, επίσης για έναν μικρό χαιρετισμό, ο Ταμείας της Πανυπηρωτικής, κύριος Κωνσταντίνου. Καλησπέρα και από μένα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να πω, συγχαρητήρια σε αυτό το δυναμικό σύλλογο που υποστηρίζει την πολιτιστική παράδοση της Υπήρου και, φυσικά συγχαρητήρια σε όλους εμάς που σήμερα τιμούμε με την παρουσία μας αυτή τη θαυμάσια εκδήλωση. Στη Δημοτική Αρχή συγχαρητήρια και σε όλους τους συντελεστές. Όσον αφορά αυτά που είπε ο Αντιπρόεδρος της Πανυπηρωτικής, νομίζω ότι πρέπει να ηχήσουν στα αυτιά περισσότερων. Είναι πραγματικότητα. Πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζουμε εμείς οι υπηρώτες. Και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε. Γιατί έτσι μας έχει μάθει ο τόπος μας. Θέλω μόνο να κλείσω με μια μικρή επενθύμηση. Πριν λίγες ημέρες, 30 Σεπτεμβρίου, είχαμε μια μεγάλη γιορτή. Μια μεγάλη γιορτή που τιμά τους υπηρώτες. Δεν τιμά τους υπηρώτες μόνο, τιμά όλη την Ελλάδα. Είναι η γιορτή για τους εθνικούς ευεργέτες. Οι εθνικοί ευεργέτες ποιοι είναι? Αυτοί που άφησαν παρακαταθήκη σε όλους εμάς. Για να συνεχίσουμε. Από τους αναγνωρισμένους εθνικούς ευεργέτες της Ελλάδος, οι 15 είναι οι υπηρώτες. Η μήτρα των ευεργετών είναι η Ήπειρος. Και αυτό γιορτάζεται με προεδρικό διάταγμα. Θέλω να θυμάστε όλοι πόσο περήφανοι πρέπει να είμαστε που είμαστε υπηρώτες. Και όχι περήφανοι επειδή μόνο κρατάμε τις παραδόσεις, επειδή συνεχίζουμε αυτό που μας δίδαξαν οι προγόνοι μας. Οι παππούδες μας,
και τα χωριά μας. Σας ευχαριστώ. Να περάσετε όλοι καλά. Καλή διασκέδαση. Η κοίμηση της Θεοτόκου που γιορτάζεται στις 15 Αυγούστου είναι μια μέρα χαράς για τους πιστούς που με την ψυχή γεμάτη ελπίδα και κατάνοιξη σειραίουν στα αμέτρητα προσκυνήματα για να προσκευχηθούν και να προσκυνήσουν τις θαυματουργές εικόνες της Μεγαλόχαρης. Η θρησκευτική γιορτή συνήθως συνοδεύεται από μουσικές και γεύσεις ανάλογα με τα τοπικά έθιμα και τις παραδόσεις κάθε τόπου. Ξακουστά σε όλη την Ελλάδα είναι τα πανηγύρια της Παναγιάς που γίνονται το 15 Αύγουστο στην Ήπειρο. Όλες οι φαμίλιες ετοιμάζονται να πάνε στη Θεία Λειτουργία. Η κότσενα ετοιμάζει το γυλαίκο του κύρη της και τον βοηθά να το φορέσει. Ο πάπος ξεκουράζεται πίνοντας το καφεδάκι του. Οι συνυφάδες σάγνουν τα μαλλιά και το μαντίλι τους και κάνουν το τελευταίο σημάζεμα στο σπίτι. Οι τσούπρες στολίζονται με τα φλουριά και ανταλλάσσουν κρυφά χαμόγελα από τη χαρά τους που θα συναντήσουν έστω και κλεφτά τα παλικάρια που λαχταράει η καρδιά τους. Ξεκινούν όλοι μαζί για την εκκλησιά που είναι στολισμένη και έχει βάλει τα καλά της. Μια πλατεία με ένα γεροπλάτανο. Επίσης κάθε χωριό έχει και το απαραίτητο ξοκλήσι για χάρη ενός Αγίου. Κατά κανόνα ο τιμόμενος Άγιος γιορτάζει το καλοκαίρι, οπότε αποτελεί και το έναυσμα για να στηθεί το πανηγύρι. Τα πανηγύρια γίνονταν και γίνονται για να χαρεί ο κόσμος. Ένας κόσμος φτωχός, ξεκομμένος από τις παροχές και τις διασκεδάσεις που προσφέρουν τα μεγάλα αστικά κέντρα. Μαθημένος στη στέρηση και στην ανέχεια, αλλά πάντα αυθόρμητος και ενθουσιώδης. Άλλωστε, αυτό είναι και το χαρακτηριστικό γνώρισμα των πανηγυριών. Η αθωότητα, η ξενιασιά, οι χαιρετούρες, τα καλαμπούρια, η μυρωδιά από το τέτσερι με το καλομαγειρεμένο κρέας και πάνω απ' όλα ο ήχος από το κλαρίνο. Για όλα τα υπόλοιπα φροντίζει η φύση. Με τα βουστιάτικα φεγγάρια της, τις πυκνές κλιματαριές, τα μελωμένα σίκα, τη μοσχοβολιά από το πουρνάρι. Κάθε καλοκαίρι λοιπόν στα πανηγύρια, είτε είναι της Αγίας Παρασκευής, ή τα Ημινά, ή του προφήτη Λία, ή τα Ισοτήρος και φυσικά της Μεγαλόχαρης, οι Ηπειρώτες επιστρέφουν. Επιστρέφουν στη γραμμή εκκίνησης, στο μέρος που πρωτοήπιαν νερό. Έπαιξαν, γέλασαν, ερωτεύτηκαν. Το πανηγύρι είναι
απλώς το πρόσχημα. Η ουσία είναι η εσωτερική μας ανάγκη να μην χάσουμε τις ρίζες μας. Τους δεσμούς μας από ένα παρελθόν με ηθικές αξίες και στιβαρές προδιαγραφές. Σε λίγο ξεκινάει και οι μουσικοί κουρδίζουν τα όργανά τους. Καλή μας διασκέδαση και του χρόνου με υγεία. Στο πανηγύρι του χωριού μας, το χορό τον ξεκινάει πάντα ο Παπαδημήτρης. Αυτός λογάει το δικό μας το πανηγύρι. Παρακαλώ την παρέα που έχει το νούμερο 1, τους Πετσαίους, να πλαισιώσουν να κρατήσουν τον παπά του χωριού μας, να χορέψει. Πες μας παπά το χορό σου. Το τελή παπά. Τελή παπά Λεβέντη.
Ευχαριστούμε, Παπαδημήτρη. Και του χρόνου την ευλογία σου. Κάτσε να ξεκουραστεί, να πεις το τσιπουράκι σου. Χωριανοί, προσέξτε για να χορέψουμε όλοι. Ένα χορό ο καθένας. Πετσέι, παραγγελιά, πρώτη. Μουσαντάκηθε. Κέρνα, γιατρέ, κέρνα την κυρά. Oh.
διαβάσω. Τη φράσα, μην ξεχνάτε την αγάπη σας στους καλλιτέχνες, χωριανοί. Μας. Τέσσερες παρέες έχουμε στο πανηγύρι. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι για τον κόσμο να χορέψει, γιατί είμαστε φιλόξενο χωριό. Αλλά πρέπει να δώσουμε και το δικαίωμα στα μικρά τα παιδιά να χορέψουν και αυτά. Είσαι ο Κωνσταντίνος. Τι θα χορέψεις? Συρτώ στα δύο. Συρτώ στα δύο.
το λέω να χορέψει τσάμικο. Τα μάγια! Χαιρετισμό του Δημάρχου Νέας Μήνης, κυρίου Τζουλάκη, ο οποίος για λόγους ασθένειας δεν μπόρεσε να είναι ανάμεσά μας. Κοντά μας παρευρίσκεται ακόμη ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νέας Μήνης, ο κύριος Μίλτος Παπουτσής, καθώς και ο πρόεδρος των Σαφάνς, κύριος Πνευματικός Βασίλης. Να ευχαριστήσουμε τον πολιτιστικό οργανισμό, τον πρόεδρο του κύριο Χατζαντουριάν και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, που μας ενέταξε για μια ακόμη χρονιά στο πλαίσιο των Ιωνικών γιορτών και να του δηλώσουμε ότι θα θέλαμε να είναι ακόμη πιο έντονη η συνεργασία μας και η πολιτιστική μας παρουσία και του Συλλόγου Υπηρωτών αλλά και όλων των συλλόγων μέσα στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Κύριε Χατζαντουριάν, ευχαριστούμε πολύ και είμαστε δίπλα σας. Συνεχίζουμε το πανηγύρι μας. Η παρέα νούμερο 2 έχει σειρά για χορό. Η Κοτσονέη. Για περάστε στο χώρο στάση. Άντε. Πιο σύντομα, πιο σύντομα. Κοντούλα λεμονιά. Μόρικο
Αργό και κοφτό. Ο Θωμάς 81 ανοίξεων, αργυροκαστήτικο κοφτό. Thank you.
Παθωμά, και του χρόνου στο πανηγύρι του χωριού να ξαναχορέψεις πάλι. Πάμε, συνεχίζουμε το χώρο μας. Η κυρία Κλέρη. Το γιατρό. Πάμε το γιατρό. Η κυρία Στόλη, το Βλαχοθανάση, έχει πετάξει σήμερα 5.000 ευρώ. Yeah.
επόμενος χορός μας. Κυρία Σπασία. Τα Μανουσάκια. Αφήστε λίγο την πίστα. Απόψε στο χωριό μας ήρθε μια παρέα, η κυρία Καφούρου. Ξεχνάτε την ορχήστρα μας, μην ξεχνάτε.
θυμηθούμε. Από ένα χορό είπαμε. Κύριε Παναγιώτη. Να πιάσουμε το καπέσεμο, παιδιά. Το καπέσεμο, μετά τα παιδιά. Η παρέα του κυρίου Μαραγκού. Πιτσιρικάκι εδώ πέρα, που είναι η Αλεξάνδρα. Άντε, παιδί μου! Τι θα χορέψεις? Συρτά στα δύο. Συρτά στα δύο. Η παρέα τελείωσε. Τι έχουμε? Περδικομάτα. Άιτε, περδικομάτα, πάμε.
Πάμε! Επόμενος χορός, έχουμε εδώ πέρα! Δεν έχουμε! Η επόμενη παρέα να μπει στο χορό! Παρακαλώ τους χωριανούς, όσοι δεν χορέψανε, να μπουν τώρα! Γιατί η ορχήστρα καλέστηκε στο διπλανό χωριό! Τσακώθηκαν οι άλλοι, δεν τα βρήκανε! Και πρέπει να φύγουνε! Άιντε, άιντε! Μπείτε μέσα! Η Αλεξάνδρα, τι θα χορέψεις? Καγκελάρι. Καγκελάρι, Αλεξάνδρα. Τελευταία παρέα είναι. Θα αφήσουμε και χρόνο για τον κόσμο να χορέψει. Γεια. Τον Κωνσταντάκη. Thank you.
και ο κόσμος να κυνηγήσει. Η Άντζελα, επόμενος χορός μας, πες μας. Γιάννη το μαντήλι. Α, θες και το μαντήλι του Γιάννη.
τρεις χορούς παιδιά έχετε, μετά έχει ο κόσμος. Η κυρία Χριστίνα. Στις πυροδάφνιες στον Ανθό. Τζόνις Χρήστος. Μπεράτη. Μπεράτη.
και μερακλείδες στο χωριό μας όπως βλέπετε. Όπα! Χορευτικού, διευθυντή τομέα της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, κύριο Διονύση Κάρδαρη. Τον επίκουρο καθηγητή, κύριο Κωνσταντίνο Δημόπουλο, τον καθηγητή των παιδιών μας. Ελεύθερος χορός για όλους. Πρώτα το σκέρο να παίξει. Και την ορχήστρα μας να ευχαριστήσουμε. Κυρία Ματζούκη, τον κύριο Λουλεμέ, τον κύριο Πότσι, τον κύριο Καρά και τον κύριο Καλύμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.